Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας, διότι με αυτόν τον τρόπο μας υποστηρίζετε αρκετά. Πίσω στο θέμα μας τώρα, όπως θα δούμε, ο νέος χαρακτήρας που μπαίνει στη σειρά, η Άρτεμις, κρύβει και εκείνη το δικό της μυστικό και έχει ακριβώς τον ίδιο στόχο μαζί με το Φάνη, να καταστρέψει τον Ιάσονα. Έχει έρθει στη Μεσίνη για να βρει τις απαντήσεις που ψάχνει, καθώς και η ίδια είναι διαλυμένη από ένα μεγάλο ψέμα που έχει καθορίσει τη ζωή της. Η Άρτεμις είναι κόρη της Ουρανίας. Ο πατέρας της τη δηλητηρίασε βάζοντας λόγια για τη μητέρα της ότι την παράτησε για να ζήσει τον έρωτά της με τον Γεώργιο Δεμερτζή και ότι δεν υπολόγισε ούτε σπίτι ούτε παιδί. Το μίσος της κοπέλας με τα χρόνια μεγάλωσε αφού στερήθηκε το μητρικό χάδι, ενώ την ίδια ώρα η μητέρα της το προσέφερε σε ένα ξένο παιδί, τον Ιάσονα. Εκείνη μεγάλωσε με την αγαπημένη της γιαγιά. «Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι η Ουρανία είναι η μητέρα μου. Θα εμφανιστώ μπροστά της όταν θα έρθει κατάλληλη στιγμή. Όσο για το Δεμερτζή, ας τον πάνω μου», λέει στο Φάνη. Μόνο που η αλήθεια είναι διαφορετική. Η Ουρανία σε μια εξομολόγησή της, αν θυμάστε, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεό μας, είχε πει στην Αλεξάνδρα: «Δεν είναι εύκολο να σου παίρνουν τα παιδιά. Αγρίμη γίνεσαι. Ξέρω πως είναι να σου αρπάζουν από την αγκαλιά. Ξέρω πολύ καλά και δεν το εύχομαι σε κανέναν». Αυτό όμως δεν το γνωρίζει η Άρτεμις, που έχει βάλει στόχο της ζωής της να καταστρέψει και τους δύο. Μόνο που το σχέδιό της θα πάρει αλλητροπή όταν ερωτευτεί πραγματικά τον Ιάσονα. Και εκεί θα έρθει η μεγάλη ανατροπή. Αν θέλετε να μάθετε γι' αυτό, αναζητήστε ένα παλαιότερο βίντεό μας που αναφέρουμε τι στόχο έχει μόλις μάθει την πραγματική αλήθεια. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!